Η γενικότερη κατάσταση στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας έχει δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ροή της ζωής δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά ούτε πολλές φορές και να προσαρμοστεί αυτόματα στα νέα δεδομένα. Μετά όμως από παράπονα πολιτών και ώρες αναμονής κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, η κάμερα του RTV βρέθηκε σε δημόσια υπηρεσία της περιοχής, όπου δεν επέτρεπαν εργαζόμενοι σε εμβολιασμένους πολίτες να εισέλθουν στο χώρο, ενώ είχαν σχηματιστεί ουρές απ' έξω κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες το πρωί της Τετάρτης. Άλλες οι ουρές που σχηματίστηκαν σήμερα και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος που υπήρχαν τόσο πολλά άτομα με κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες για να περιμένουν για να μπουν μέσα να εξυπηρετούν. Είστε μία από τις κυρίες που βρίσκεστε εδώ δεν ξέρω και πόση ώρα και θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, δεν έχει ανακοινώσει πουθενά η κυβέρνηση κεντρικά ότι πρέπει για να πάμε σε μία δημόσια υπηρεσία να κλείνουμε ηλεκτρονικό ραντεβού. Χρειάστηκα να έρθω εδώ να καταθέσω κάποια δικαιολογητικά για την ασθένεια της μητέρας μου. Περίμενα πάνω από μισή ώρα στον αέρα αυτό που βλέπετε. Στις διαμαρτυρίες μου είπαν ότι έπρεπε να έχω ήδη κλείσει ραντεβού. Η πλειονότητα, μάλλον όλοι εδώ όσοι ήταν εκτός από δύο άτομα ήταν χωρίς ραντεβού. Δύο άτομα ήταν με ραντεβού και δεν περνάγανε μέσα, καθυστερούσανε με αυτόν τον αέρα. Είμαι τριπλά εμβολιασμένη. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι υποχρεωτικότητα πρέπει να έχουμε ραντεβού, να ξέρω κι εγώ να το κάνω. Είμαι τριπλά εμβολιασμένη με self-test, γιατί είμαι εκπαιδευτικός. Δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε μέσα. Αφού περίμενα λοιπόν περίπου στη μισή ώρα με αυτόν τον αέρα, ανέβηκα επάνω και τελικά η δουλειά μου δεν είναι για εδώ. Θα πρέπει να πάω στον ΕΟΠΗ. Για πόσους πολίτες μιλάμε ότι ήταν εδώ και περίμενα σήμερα να εξυπηρετηθούν? Ήταν πάνω από 15 άτομα όσο ήμουν εγώ εδώ. Πάνω από 15 άτομα. Πάνω από 15 άτομα για διαφορετικές δουλειές. Είναι δύο όροφοι το ΙΚΑ. Άλλος πάει σε ένα γραφείο, άλλος πάει στο άλλο. Δεν βρίσκω το λόγο. Από τη στιγμή που τηρούμε αυτό που πρέπει να τηρούμε λόγω COVID, εγώ είμαι τριπλά εμβολιασμένη. Με self-test. Για ποιο λόγο να μην περάσω μέσα και να πάθω πνευμονία και να πληρώνω 50 ευρώ τα PCR να αποδείξω ότι δεν έχω κορονοϊό? Στις διαμαρτυρίες μου είπαν ότι αυτοί είναι κανόνες. Μάλιστα. Οι κανόνες όμως δεν είναι γνωστοί σε όλους, ότι πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε κλεισμένο ραντεβού. Να μας ενημερώσει λοιπόν η υπηρεσία εδώ και άλλες υπηρεσίες ότι πρέπει υποχρεωτικά να κλείνουμε ραντεβού και να μην δέχονται ανθρώπους χωρίς ραντεβού. Έχει ξαναγίνει αυτό ο γεγονός? Έχουν άλλοι πολίτες που να έχετε συζητήσει προφανώς να σας έχουν πει για κάτι τέτοιο? Όχι, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω και δεν είχαμε για τέτοιες συνθήκες καιρικές σε άλλες μέρες. Δηλαδή, μπορείς να περιμένεις μισή ώρα. Έχουμε μάθει να κάνουμε υπομονή σε λαός, μισή ώρα και 40 λεπτά, αρκεί να μην κινδυνεύεις να πάθεις πνευμονία. Στην ΆΡΤΕ, τη μοναδική υπηρεσία που ξέρω, η οποία τηρεί, έχει δικό της βιλαέτη, είναι το ΙΔΕΔΙΕ, η οποία δεν σου επιτρέπει καθόλου να περάσεις μέσα. Και στις εποχές που περνούσαμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, οι ΔΕΔΙΕ έχουν προσωπικό, έχουν φύλαξη έξω και κάνεις τις δουλειές όλες έξω. Είναι απαράδεκτο. Είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Θα μας πάρει ο αέρας τώρα. Τηρώ τους κανόνες και δεν θα με αρρωστήσουν αυτοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί πολίτες έκαναν λόγο για άσχημη λεκτική συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.